Να σας καλωσορίσω στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στην πρωτική συνάντηση που οργανώνει η ΑΜΔΟ με τον Δήμο ΚΟΠ και αφορά την πρόσκληση, την ενημέρωση για την πρόσκληση για τα ιδιωτικά έργα που ήδη είναι στον αέρα από την πλευρά της ΑΜΔΟ και απευθύνεται, όπως λέει και ο τίτλος της, στους ιδιώτες επενδυτές οι οποίοι θέλουν να κάνουν μια δράση που έχει να κάνει με τον πρωτογενή τομέα. Και αυτό έρχεται σε συνέχεια των προηγούμενων ενημερωτικών δράσεων που έγιναν πάλι από την ΑΜΔΟ με τον Δήμο της ΚΟΠ. Θα θυμάστε αρκετοί από εσάς ήσασταν και κατά την φάση της διαβούλευσης για την κατάρτιση του προγράμματος, ώστε να συγκεντρωθούν προτάσεις, να καταγραφεί το ενδιαφέρον προς τα που κατευθύνεται, ώστε η ΑΜΔΟ να βγάλει αντίστοιχα στοχευμένες προσκλήσεις, ώστε να καλύψει κατά το δυνατόν το ενδιαφέρον αυτό. Αυτή η πρόσκληση που είναι τώρα στον αέρα έρχεται μετά την πρόσκληση που είχε βγει και η οποία χρηματοδοτούσε κυρίως δημόσια έργα, αλλά και έργα αθλητικών και πολιτιστικών δράσεων, μάλλον αθλητικών και πολιτιστικών φορέων. Εκεί ο Δήμος μας, και δεν είναι αντικείμενο της σεάνσης αυτή, αλλά νομίζω ότι είναι καλό να το γνωρίζετε, είχε υποβάλει δύο προτάσεις και οι δύο προτάσεις αυτές εντάχθηκαν. Η μία πρόταση αφορά την σήμανση 8 μονοπατιών στον ορεινό όγκο του νησιού μας με προϋπολογισμό 128.000 ευρώ. Και η δεύτερη πρόταση, η οποία θα ανακοινωθεί η ένταξη στις επόμενες μέρες μετά από μια αύξηση της χρηματοδότησης που πέτυχε η ΑΜΔΟ, αύξηση από την πλευρά του Υπουργείου, την δημιουργία του Λαϊκογραφικού Μουσείου στο Χάνι με το ποσό των 353.000 ευρώ. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι σαν Δημοσκό για το ότι δύο προτάσεις υποβάλαμε και οι δύο προτάσεις εγκρίθηκαν για να κάνουμε δράσεις τις οποίες έχει ανάγκη ο τόπος μας, έχει ανάγκη η τουριστική μας βιομηχανία, η πολιτιστική μας κληρονομιά και όλες οι δράσεις αυτές που σχετίζονται με τον πρωτογενή τομέα αλλά και τον αγροτουρισμό, που είναι κάποιος από τους στόχους του προγράμματος Leader CLLT, όπως είναι επίσημη του ονομασία. Θέλω να ευχαριστήσω τον Κώστα τον Ζήφο, τον Διευθυντή της ΑΜΔΟ, που είναι σήμερα μαζί μας εδώ, ο οποίος είναι ακίνητος, αν και τα χρόνια περνάνε από τότε που έχει γίνει Διευθυντής στην ΑΜΔΟ. Τα χρόνια αντί να τον βαραίνουν, του δίνουν χάρος και δύναμη και αλωνίζει συνεχώς τα νησιά μας, τα νησιά της Δωδεκανήσου, για να κάνει τέτοιες ενημερώσεις, τέτοιες επαφές με τους δυνητικούς επενδυτές και φορείς που θέλουν να ασχοληθούν. Και γι' αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο η επιτυχία που σημειώνει το πρόγραμμα αυτό, το Leader, δηλαδή διαχρονικά, αποτέλεσμα η ΑΜΔΟ να συνεχώς να ζητάει επιπλέον πόρους από αυτούς που τα αρχικά της κατανέμονται από το Υπουργείο και να το πετυχαίνει. Ευχαριστώ για την φιλοξενία, ευχαριστώ όλους εσάς που είστε εδώ πάντα και δείχνετε ένα ενδιαφέρον. Να ξεκινήσω λίγο με το τελευταίο που είπε ο Αντιδήμαρχος. Η ΑΜΔΟ είναι μια εταιρεία της αυτοδιοίκησης και των φορέων πέρα από τους Δήμους, στην περιφέρεια, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων. Υπάρχουν και τα επιμελητήρια μέσα, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, το Εμπορικό Επιμελητήριο, η Ένωση Αγροτικού Συνεταιρισμού, η πρώην Ένωση Δωδεκανήσου και ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος. Είναι φορείς, είναι μέτοχοι της εταιρείας που στόχο έχει τη διαχείριση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Οπότε εγώ δεν είμαι εδώ αυτή τη στιγμή να σας πουλήσω κάτι, δεν ψάχνω πελατεία δηλαδή. Εμείς αυτή τη στιγμή ενημερώνουμε για ένα πρόγραμμα που έχει ανοίξει, που έχει ξεκινήσει, το γνωστό πρόγραμμα Leader. Η καλύτερη του διαφήμιση είναι οι επενδύσεις που βλέπετε στο νησί σας και στην υπόλοιπη Δωδεκάνησο. Βλέπετε ότι κάποιοι δεν είναι στα χαρτιά και θεωρητικά όλα και όλοι κάποιοι έχουν κάποιο γνωστό και κάπου ξέρουμε πώς γίνονται αυτά και διάφορα τέτοια θεωρίες συνωμοσίας. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, είναι ένα πρόγραμμα που έχει προκηρυχθεί. Είναι όλο το υλικό αναρτημένο στο amdo.gr που είναι το site μας, είναι αναρτημένο στο espa.gr που είναι το πρόγραμμα, το espa το γνωστό και είναι και στο αγροτική ανάπτυξη.gr
που είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης Προφύγων, μια και είναι πρόγραμμα του Υπουργείου Γεωργίας του Καταναλιά. Να πούμε κατευθείαν στο θέμα, έτσι, και για να έχουμε χρόνο μετά για κουβέντα. Η πρόσκληση είναι αυτή. Είναι όλο το υλικό της πρόσκλησης. Όπως καταλαβαίνετε, και 10 εσπερίδες να κάναμε, δεν υπήρχε περίπτωση να το αναλύσουμε αυτό το πράγμα. Οπότε προσπάθησα να σας δώσω όλη την πληροφορία σε αυτό το Α3. Η πρώτη υποδράση είναι ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. Είναι προτεραιότητα του προγράμματος αυτό. Δηλαδή, συγκεκριμένοι τομείς παραγωγής ειδών διατροφής. Βασικά, κάτι πολύ σημαντικό είναι το εξής. Σε κάθε υποδράση που θα βλέπετε μέσα στην πρόσκληση, υπάρχει ένα παράρτημα με κωδικούς δραστηριότητας, όπου είναι επιλέξει. Άρα, στην πρώτη υποδράση έχουμε βασικά ιδρύσεις, εξυγχρονισμούς, επεκτάσεις και μετεγκαταστάσεις μονάδων και αποθηκευτικών χώρων για επενδύσεις στους εξής τομείς. Ζυθοποιίας, επεξεργασίας προϊόντων κυψέλης, γύρι, πρόπολη, βασιλικός σκολτός, πύλη μελουργίων, παραγωγή αποσταγμάτων και παραγωγή ειδών διατροφής. Αυτό είναι με ποσοστό 75%. Η δεύτερη υποδράση είναι ένα μικρό κομμάτι που έχουμε για τον τουρισμό. Η δεύτερη υποδράση εφαρμόζεται ως επιτοπλίστων. Έχουμε τρεις ομάδες ενεργειών και οι τρεις ομάδες εφαρμόζονται στα μικρά νησιά κάτω από 3.000 κατοίκους και στα νησιά πάνω από 3.000 κατοίκους όπως είναι η ΕΚΟ εφαρμόζονται μόνο ο εξυγχρονισμός, η επέκταση επιχειρήσεων στον εναλλακτικό τουρισμό εκτός αυτών που σχετίζονται με το θαλάσσιο περιβάλλον ως άθλημα υψηναγωγία. Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού δηλαδή. Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Έχουμε στο τουρισμό με ποσοστό ενίσχυσης 40%. Ακόμα και από τα ποσοστά ενίσχυσης βλέπετε ποια είναι η προτεραιότητα του προγράμματος. Μεγάλα ποσοστά ενίσχυσης, προτεραιότητα του προγράμματος. Μικρά ποσοστά, όχι προτεραιότητα του προγράμματος. Η επόμενη υποδράση που χρηματοδοτείτε είναι επενδύσεις στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας και παραγωγή ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση. Εδώ έχουμε βιοτεχνικές μονάδες, επιχειρήσεις παραγωγής ειδών μετά την πρώτη μεταποίηση, ενδεικτικά επιχειρήσεις παραδοσιακής θέμησης και χειροτεχνίας, διακοσμητικών ειδών, κοσμημάτων, ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση, μονάδες παραγωγής έτοιμων φαγητών, αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής κλπ. Μονάδες παραγωγής εθέρων ελαίων, μονάδες παραγωγής προϊόντων κοσμετολογίας, οι βιοτεχνίες επεξεργασίας πέτρας, ξύλου, σιδήρου, παραγωγής δερμάτων ειδών, ειδών συσκευασίας κλπ. Και εδώ όλα αυτά που είπαμε, βιοτεχνίες δηλαδή, είναι προτεραιότητα του προγράμματος και επιδοτείται με 65%. Προσοχή, εξαιρείται το εμπόριο. Δεν μπορούμε να επιδοτήσουμε πρωτογενή παραγωγή. Πρωτογενής τομέας δεν επιδοτείται. Είμαστε από τη μεταποίηση και μετά. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να είσαι αγρότης, έτσι. Θα πρέπει να παίρνεις, να εξασφαλίζεις την πρώτη ύλη, ασχετά είναι δική σου ή από κάποιον άλλο. Η επόμενη υποδράση είναι η παροχή υπηρεσιών, όπως είπαμε, με 40% επιδότηση και αυτή. Βασικά και εδώ πέρα. Και εδώ πέρα έχουμε εξυγχρονισμούς, ενδεικτικά, φροντιστήρια ξένων γλωσσών, μουσικοδιδασκαλία, εκμάθηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, φυσικοθεραπευτήρια, κομμωτήρια, παιδικούς σταθμούς, παιδότοπους, κινηματογράφοι, εργαστήρια καλλιτεχνικά, ζωγράφοι, κλίπες, συγγραφείς και γυμναστήρια κτλ. Μην ξεχνάμε ότι πάντα μιλάμε για επιχειρηματικά σχέδια. Επόμενη προτεραιότητα είναι μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων, πάλι μέσω ΚΑΠ, όπου εκεί πέρα έχουμε ιδρύσεις, εξυγχρονισμοί, επεκτάσεις, μονάδο παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων σε τομείς φυτικής και ζωικής παραγωγής με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν. Ενδεικτικά, κρέας πουλερικά, γάλα, αυγά, μελισσοκομεία,
ελαιόλουστα προϊόντα εκτός από ιδρύς ελαιοτριβίων, την οποία κλπ. Εδώ δηλαδή έχουμε τη μεγάλη υποδράση που αφορά τη μεταφύση αγροτικού προϊόντος με κατάληξη πάλι αγροτικό προϊόν. Εδώ το ποσοστό ενίσχυσης είναι 75%. Άρα ανακεφαλαιώνοντας, οτιδήποτε παράγεται, οτιδήποτε έχει μια γραμμή παραγωγής, ένα προϊόν, μια βιοτεχνία, ένα ξυλουργείο, οποιαδήποτε παραγωγική επένδυση μπορεί να μπει με αυξημένο ποσοστό στο πρόγραμμα. Επιπλέον έχουμε εναλλακτικό τουρισμό και παροχή υπηρεσιών. Οι δαπάνες που μπορούν να δηλωθούν τώρα μέσα σε μια πρόταση είναι όλη η γκάμα των δαπανών που μπορεί να σκεφτείτε. Δηλαδή, μπορούμε να κάνουμε ακόμα και ανέγερση κτίριο. Δεν μιλάμε δηλαδή μόνο για την κατάσταση εξοπλισμού. Ό,τι θέλει ο επενδυτής, ό,τι χρειάζεται επένδυση.